πάρει πολύ καλές κριτικές και σε ξένα περιοδικά και site. Και από ό,τι βλέπουμε, ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το καινούριο πράγμα που θέλουμε να δοκιμάσουμε. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι περιμέναμε, να πω την αμαρτία μου. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ. Σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αποκτήσει καινούριο κοινό, γιατί είναι αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο. Και εντάξει, γενικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που φτιάξαμε. Αν και να συμπληρώσω ότι η μουσική ποτέ δεν πρόκειται να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε φτιάξει. Οπότε, απλά αν αρέσει το κοινό, αρέσει και σε εμάς. Η μοναδική ανταπόκριση την οποία μπορείς να εκλάβεις σαν μπάντα, καταρχήν είναι ο ίδιος ο κόσμος. Αν κρίνω από την ανταπόκριση του κόσμου αυτή τη στιγμή ως προς το δίσκο και απέναντί μας προσωπικά, είναι κάθε άλλο παρά κακή. Είναι ό,τι καλύτερο. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει το άλμπουμ, ίσως όσο και εμείς. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαστε λίγο οι άνθρωποι ούτως ή άλλως σαν πλάσματα, ξέρεις, δεν μας φτάνουν. Οπότε θέλουμε πάντα κι άλλο. Το άλμπουμ ήταν διαφορετικό τελείως. Ήταν ένα hard rock άλμπουμ. Αυτό το τωρινό άλμπουμ είναι τελείως διαφορετικό. Τους άλλους έχουμε και διαφορετικό τραγουδιστή. Έχουμε μία λιγότερη κιθάρα. Οπότε ούτως ή άλλως ο ήχος ήταν διαφορετικός. Το είχαμε αποφασίσει, ουσιαστικά από τη στιγμή που ήρθε ο Μινάς, να προχωρήσουμε τον ήχο μας, να προχωρήσουμε τα κομμάτια μας, να πάμε κάπου διαφορετικά. Όπως και έγινε. Άρα ήταν επιλογή, γιατί ήταν επιλογή, ναι. Με τους διαφορετικούς πια, τον διαφορετικό τραγουδιστή, πάλι θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει στο προηγούμενο στυλ, αν θέλαμε. Οπότε θα άλλαζε μεν, αλλά θα κινούμε στα ίδια μόνο μπάντια, αλλά δεν θέλαμε από την αρχή. Είχαμε δηλαδή αποφασίσει... Ήταν αποφασισμένο να αλλάξουμε γενικά τον ήχο. Τώρα από εκεί πέρα το πώς έγινε τελικά αυτό, με πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορώ να έχω 100% άποψη πάνω σε αυτό, καθότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος τραγουδάει. Τώρα και το πρώτο άλμπουμ δεν μπορώ να πω ότι δεν αγκαλιάστηκε από το κοινό. Αντιθέτως, ίσα-ίσα. Και επειδή έτυχε να το εκπροσωπήσω εγώ τελικά στα live, ίσα-ίσα που αντιμετωπίστηκε με πάρα πολύ καλές αντιδράσεις γενικότερα σε όλα τα κομμάτια. Και όχι μόνο επειδή είχε συμμετέχει ο Τζεφ μέσα στο δίσκο σαν κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά διαφορά με τον δεύτερο, είναι άλλο πράγμα. Δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουν. Ξέρεις, ναι. Μας αρέσανε μουσικές καινούργιες, ακούγαμε δηλαδή πράγματα καινούργια. Και απλά καμιά φορά είναι και το καλό αυτό, ότι κάνουμε ό,τι μας βγαίνει. Δηλαδή, ακούγαμε μουσική, α, ωραίο αυτό, ρυθμίζουμε τα καινούργια. Δεν μείναμε στο 80. Γενικά δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι βγαίνει στα κομμάτια και μας αρέσει, that's it. Το πρώτο ουσιαστικά. Δεν είναι παιδί μου. Δεν το νιώθω τόσο πολύ σαν παιδί μου. Ναι, μεν είναι τις μπάντες στις οποίες ανήκω, αλλά στο δεύτερο είμαι εγώ. Ενώ αυτή τη στιγμή μόλις έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος μας δίσκος, ναι. Έχουμε ήδη κάποιες ιδέες για τον τρίτο. Το τρίτο. Δηλαδή έχουν ήδη αρχίσει κάποια πράγματα να φτιάχνονται για τον τρίτο. Το πώς θα είναι ο καινούριος δίσκος, σίγουρα θα είναι πάλι βαρύς. Έτσι, γιατί είναι μια κουτσία δημορφίας των Danger Angel. Και σίγουρα θα είναι και επίκαιρος. Να δώσω ένα παράδειγμα, να πω μόνο αυτό.
Την ημέρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος. Ναι. Απίστευτο, έτσι. Την ημέρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος, με παίρνει τηλέφωνο ο Ethan και μου λέει: πρέπει να ακούσει κάτι που έχω φτιάξει. Εκείνη τη μέρα είχα κάποιο χρόνο ελεύθερο και πετάχτηκα μέχρι το σπίτι του. Είχε ήδη ηχογραφήσει, σε μια πολύ πρώιμη μορφή βέβαια, ένα καινούριο track. Άρα την μέρα που κυκλοφορούσε ο δεύτερος δίσκος, ας πούμε, δημιουργήθηκε κάπως το πρώτο κομμάτι από τον επόμενο δίσκο. Στο δρόμο είναι πρώτα απ' όλα εμπειρία. Τελευταίο απ' όλα είναι η κούραση. Δεν τη σκέφτεσαι καν όταν κάνεις κάτι τόσο πολύ σημαντικό για τη μουσική σου. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να βγάζεις τη μουσική σου έξω από τα σύνορά σου. Τώρα, τι θα είναι αυτή η περιοδία για μας? Η σημαντικότερη εμπειρία μας μέχρι τώρα. Αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί, πρώτα απ' όλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Πάρα πολύ ευτυχισμένοι γιατί μας έγινε αυτή η πρόταση να το κάνουμε και περιμένουμε σαν τίποτα άλλο να το κάνουμε. Η ανυπομονησία που περιμένεις, ανυπομονησία που έχεις μέσα σου για να παίξεις σε ένα καινούριο κοινό, τα σβήνει όλα τα άλλα. Εύχομαι να αυτή η περιοδία να έχει τον αντίκτυπο που της αξίζει. Πώς είναι να έχεις πει σε ένα πιτσιρικά? Τον έχεις στήσει έξω από ένα ζαχαροπλαστό που είναι κλειστό και του λες: μόλις ανοίξει όρμα και κάντα όλα όπως θέλεις. Έτσι αισθανόμαστε.